Παρακαλώ, τον Κυριάκου, αναδείχθηκε ως ο κορυφαίος ποδοσφαιριστής της ομάδας μας στον ντέρπι με την ΑΕΛ και βεβαίως είναι κάτι το οποίο αποδεικνύει την μεγάλη ποδοσφαιρική σου αξία και τη θέλησή σου για καθιέρωση στην ομάδα. Είμαι πολύ χαρούμενος που βγήκα ο πολυτιμότερος του αγώνα, αλλά ήταν μια ομαδική δουλειά, μια ομαδική νίκη και δεν τίθεται θέμα ότι ήμουν ο καλύτερος στο γήπεδο. Ήταν μια ομαδική δουλειά που βοήθησε και βγήκε στο γήπεδο. Ευχαριστώ τον προπονητή μου που με εμπιστεύτηκε. Θεωρώ ότι ο κόσμος του Απόλλωνα επενδύει σε σένα και στην αγωνιστική σου αξία και θεωρήσει ως η μεταγραφή του Ιανουαρίου. Κάποιοι προέτρεξαν να πούν ότι δεν προέβησε μεταγραφή αμυντικού μέσου Απόλλωνας, αλλά ο προπονητής κάτι ήξερε περισσότερο, εμπιστευόμενο στην δική σου αξία και το μεγάλο σου ταλέντο. Ο προπονητής, σαν και η δουλειά του, βλέπει κάτι περισσότερο από τον συνηθισμένο κόσμο που βλέπει το ποδόσφαιρο. Τον ευχαριστώ πολύ που μου δίνει τις ευκαιρίες. Εγώ σε κάθε παιχνίδι προσπαθώ να δίνω τον καλύτερο μου εαυτό και να αποδίδω στα μέγιστα για την ομάδα μου και για τον κόσμο. Και βεβαίως ακολουθεί ένα δύσκολο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Λεμεσό που μονόδρομος για την ομάδα μας είναι νίκη. Σίγουρα εμείς πάμε προς ολταχώς για την νίκη. Πιστεύουμε ότι θα τα καταφέρουμε με σκληρή δουλειά και στην προπόνηση και θα το δείξουμε στο γήπεδο. Και βεβαίως η εβδομάδα που προηγήθηκε ήταν πολύ σημαντική για τον κόσμο της ομάδας αλλά και για την ίδια την ομάδα. Μείναμε εντός στόχων σε πρωτάθλημα και κύπελλο, αλλά δώσατε και την ευκαιρία στους οπαδούς μας να χαρούν δύο σπουδαίες νίκες κόντρα σε Ομόνια και άλλα αντίστοιχα. Σίγουρα πετύχαμε μια πολύ σημαντική νίκη με την Ομόνια που μας έδωσε και την πρόκριση στο κύπελλο. Πήραμε μια μεγάλη νίκη στο Τσίρο απέναντι στην ΑΕΛ που είναι μια πολύ καλή ομάδα. Αν χάναμε το παιχνίδι θα ήμασταν 9 πόντους πίσω, θα ήταν πολύ δύσκολο να κυνηγήσουμε το πρωτάθλημα. Αλλά εμείς τα καταφέραμε, είμαστε μείον 3 και πάμε προς ολοταχώς και για κύπελλο και για πρωτάθλημα.